Ολυμπιακός πανηγύρισε μία ακόμα νίκη, επικρατώντας τη Σαρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ με 73-63 και έφτασε το ρεκόρ του στο 7-1. Μετά το κακό πρώτο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι βελτιώθηκαν στην επανάληψη σε άμυνα και επίθεση. Στο 49-49 έτρεξαν ένα σερί 13-2 και κάπου εκεί ο αγώνας τελείωσε. Η ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου είχε 11 περισσότερα rebound, εκ των οποίων τα 15 επιθετικά, και έκανε μόλις 11 λάθη. Αλλά στα πολλά προβλήματά της προσθέθηκε και ο Λοτζέσκι στο 28 λεπτό, που έπαθε φλάση στο δικέφαλο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Θεωρώ ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά σαν ομάδα όλοι. Αυτό έχει φανεί. Εντάξει, και εγώ όταν έλειπα, η ομάδα συνέχιζε πάλι με πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό, και ο Μπίλης όταν λείπει. Και γενικότερα δείχνει ότι ο ένας καλύπτει το κενό του άλλου. Και όσοι παίκτες μένουν και είναι υγιείς, παίζουμε παραπάνω συγκέντρωση ώστε να αποδείξουμε ακόμα περισσότερο ότι είμαστε σαν ομάδα. Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν ο Στρόμπερι με 16 πόντους και 9 rebound, ο Χάγκετ με 9 πόντους και 8 assist, ο Μιλουτίνοφ με 12 πόντους και 5 rebound, ο Αθηναίου με 8 πόντους και 4 assist, ενώ στην επιστροφή το Πρίντεζης πέτυχε 10 πόντους. So I'm gonna just keep working and continue to play my game, continue to have confidence, and do whatever the team needs me to do. Just like any other win, we just have to stay focused and get better. Take one game at a time. Όσον αφορά την περίπτωση του Σον Τζέιμς που αναμένεται εκτός συγκλονιστικού προόπτου να έρθει στο λιμάνι, ο Γιάννης Σφερόπουλος παρουσιάστηκε συγκρατημένος μέχρι να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Ψάχνω να βρούμε ψηλό, θα αναφέρεστε για τον Τζέιμς, να το πω εγώ δηλαδή το όνομα. Είναι ένας παίκτης που μας έχει προταθεί, τον κοιτάμε σοβαρά, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι οριστικό. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση στην Ευρωλίγα για τον Ολυμπιακό την άλλη Πέμπτη με αντίπαλο τη Λιμό στη Γαλλία.